Εγώ, όταν τελείωσα το Λύκειο Σοχού, κατέβηκα και έδωσα εξετάσεις στο Κρατικό Θέατρο. Δεν πέρασα την πρώτη χρονιά. Δεν πέρασα ούτε τη δεύτερη. Μπήκαμε την τρίτη. Α, ήσουν αποφασισμένος για ηθοποιός, δηλαδή από μικρός. Εν τω μεταξύ, έπρεπε κάπως να δικαιολογήσω την παραμονή μου στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό το 19 και 7 είναι από τον Ευκλείδη. Πήγα στον Ευκλείδη. Και εσύ πήγε στον Ευκλείδη. Ναι. Και εγώ πήγα στον Ευκλείδη. Νυχτερινό. Εγώ όχι, εγώ πήγα ημερήσιο. Αλλά το βράδυ, εγώ. Από εκείνη το 19 και 7. Και τότε πέρασα σε μια σχολή αγορανομίας, που το επόμενο βήμα θα ήταν βέβαια να πάω στην ιατρική. Ο πατέρας μου το είχε δέσει κόμπο. Αλλά για καλή μου τύχη και για κακή του πατέρα μου πέρασα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Για κακή του πατέρα σου, γιατί ο πατέρας σου σου έλεγε θα βγει στην τηλεόραση και θα μας κοροϊδεύει το χωριό. Ναι, βέβαια. Βέβαια αυτό έλεγε. Γιατί θα φιλιέσει στην τηλεόραση. Το χωριό ήταν ο κόσμος του. Ναι, καλά, λογικό. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Τότε δεν τα καταλαβαίνω, αλλά. Δεν ήξερε κανένα στο χωριό, εκτός από τον κολλητό μου, ας πούμε, τον Πασχάλη. Δεν ήξερε κανένα άλλο ότι είμαι στο κρατικό θέατρο και θα σου πω και το εξής. Να σου πω συλληπιτήρια για τον μπαμπά, γιατί έφυγε πέρσι. Ευχαριστώ, έφυγε το Φλεβάρι. Ναι. Το Φλεβάρι, μάλιστα. Όταν τελείωσα τις εξετάσεις στο τρίτο έτος, μιας και μιλάμε για το Σοχό δηλαδή, έδωσα τις απολυτήρες στο Βασιλικό Θέατρο. Οπότε πια όλη η παρέα, η παιδική μου ήρθε και με είδε εκεί. Ένα από τα κομμάτια που είχα ήταν ο Καλλιγούλας του Αλμπέρ Καμί. Mm-hmm. Και άρχισε να κυκλοφορεί το όνομα Καλλιγούλα στο Σοχό. Κάποια στιγμή, μετά από κανένα δίμηνο, με πιάνει ένας από το Δήμο και μου λέει: έχουμε μάθει κάτι και έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον Δήμαρχο, ότι δουλεύει στο Καλλιγούλα. Να πούμε τι ήταν το Καλλιγούλα. Ο Καλλιγούλας ήταν ένας τυπτιζάδικος στο αεροδρόμιο. Πρέπει να σου πω ότι με την παρέα το είχα επισκεφτεί αρκετές φορές. Εκεί πρέπει να σου πω ότι έκανε live σεξ η Τσιτσιολίνα. Ο Χριστός και η Παναγία. Απ' τι θέλετε, ναι. Να σου πω τώρα τι ζήσαμε εκεί. Εγώ δεν είχα πάει. Εμείς είχαμε πάει. Στο χωριό λοιπόν θεωρούσαν όχι απλώς ότι έχω πάει, αλλά ότι εργάζομαι κιόλας. Γιατί μάλλον θα είχε και μία βραδιά, ξέρω εγώ, αντρικό στριπτής. Άκου τώρα εδώ τι μπορεί να συμβεί, παιδιά. Ο Καλλιγούλας στο θέατρο, η παράσταση, μπερδέψαν με το στριπτιζάδικο τον Καλλιγούλα. Και του λέω, κοιτάξτε, λέω, συμμαζευτείτε. Ο Καλλιγούλας είναι έργο του Αλμπέρ Καμί. Σταματήστε να λέτε ασάφειες και γιατί μπορεί χρόνια. Να ακούσουν κάτι οι γονείς μου και να στεναχωρηθούν. Βέβαια, ναι. Αλλά ξέρεις, είναι. Κοίταξε, για να κλείσουμε όλη αυτή την κουβέντα για το Σοχό, εννοώ ότι ναι, κατάλαβα. Είναι ένας μικρός κόσμος που μπορεί εύκολα να σε παρεξηγήσουν. Και εμένα ο Σοχός με αγάπησε και με αγαπάει πολύ ακόμα. Κάθε φορά που πάω, μόνο αγάπη αγκαλιές παίρνω. Είμαι σίγουρος. Κοίτα να δεις. Θα σου πω και το επιμύθιο της συζήτησής μας μέχρι εδώ είναι ότι έχασες που δεν πήγες στον Καλλιγούλα στο Στριτζάκ. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ακόμη νομίζω.